Γυναίκα αράχνη ή σατανική παπαδιά είναι χαρακτηρισμοί που δόθηκαν από τα μέσα για τη 43χρονη γυναίκα που κατηγορείται ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του σύζυγού της. Η ζωή της παπαδιάς έγινε πρωτοσέλιδο στον τύπο και απασχόλησε αρκετά την κοινή γνώμη. Στο χωριό που ζούσε μαζί με τον σύζυγό της είχε το προφίλ της αφοσιωμένης σύζυγου που άφησε την πρωτεύουσα γιατί αγαπούσε το χωριό και τους κατοίκους του. Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε εκπομπή θα δείτε την παπαδιά και τον παπά να μιλούν για τη ζωή τους στο χωριό. Πριν από 2 χρόνια είχε μιλήσει στην τηλεόραση στην εκπομπή της ΕΤΡΙΑ Κυριακή στο χωριό. Εγώ μόλις πω τον χάρηκα που ήρθατε στο χωριό μας, είμαι η πρεσβυτέρα του χωριού, του Παπαθανάση. Είμαι από την Αθήνα και εγώ νύφη εδώ. Έχω και εγώ το παραδοσιακά μου πράγματα που φτιάχνω. Προϊόντα, ναι. Ναι. Έχω φέρει βέβαια και το γλυκό μου το παραδοσιακό. Φτιάχνω πίτες, τι να σας πω, κόκορα με μακαρόνια. Έχω και εγώ μια οικογένεια εδώ με 3 παιδιά. Το μικρό μου το παιδί είναι το μοναδικό παιδί που πάει σχολείο εδώ. Πόσα παιδάκια είναι? 3 γιους έχω. Ναι. Το μοναδικό, δεν υπάρχει άλλο παιδάκι. Δεν υπάρχει άλλο παιδάκι. Όχι, όχι. Ένα αγοράκι αυτό είναι. Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα. Στην ίδια εκπομπή είχε μιλήσει και ο άτυχος ιερέας. Εγώ είμαι ο ιερέας ενορίας του εδώ και 7 χρόνια. Είμαι μόνιμος κάτοικος στο διπλανό χωριό στο και εξυπηρετώ ταυτοχρόνως και την και το χωριό μου και εδώ είναι ευσεβείς, πάρα πολύ ευσεβείς όλοι οι κάτοικοι. Βέβαια το χειμώνα εντάξει είναι λιγοστή. Έρχονται φορές που είμαι και μόνος μου στην εκκλησία. Ναι. Αλλά το καλοκαίρι όλα τα ξοκλήσια ανοίγονται και πανηγυρίζουν και ο κόσμος ακολουθεί έχει στην εκκλησία. Έχει θρησκευτικό τουρισμό η περιοχή, γιατί βρήκαμε αρκετά. Μάλιστα, έχει θρησκευτικό τουρισμό. Έχουμε και εκκλησίες, και εκκλησία και ναό που έχουν βρεθεί εικόνες εκεί της Παναγίας, του Χριστού και του Ιωάννου του Προδρόμου. Που είναι πολύ παλιές, είναι γύρω σε 1800. Βρεθήκανε πρόσφατα από έναν που τα είδε όραμα. Α, ναι. Μάλιστα, και έρχονται ο κόσμος και τις βλέπουν τις εικόνες αυτές και έχει φτιαχτεί ναός, είναι στους πρόποδες. Φτιάχτηκε ναός εκεί που βρεθήκαν οι εικόνες και πανηγυρίζουμε και εκεί. Μάλιστα. Όπως έχετε εδώ και την επέτειο βέβαια στις 23 Αυγούστου. Μάλιστα. Που φαντάζομαι ότι η εκκλησία εκεί βοηθάει πολύ περισσότερο. Ναι. 23 Αυγούστου του 1944 ήταν η θλιβερή επέτειος έτσι που κάηκε εδώ το χωριό. Ακριβώς έτσι. Ναι. Ωραία. Η γνωριμία της με τον άτυχο ιερέα έγινε όταν αυτή ήταν 14 ετών. Εκείνη ήταν συμμαθήτρια της αδελφής του στη σχολή οικοκυρικών στη Νέα Ιωνία. Καταγόταν από φτωχή οικογένεια και σύμφωνα με μαρτυρίες γοητεύτηκε από το μεγαλύτερο σε ηλικία αδελφό της φίλης της. Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας, ο ιερέας την ερωτεύτηκε και ήθελε να την κλέψει για να την παντρευτεί. Έτσι και έγινε. Παντρεύτηκε στα 14 της, έκαναν μαζί 3 παιδιά και ζούσαν ευτυχισμένοι στο Μαρούσι. Ο άτυχος πατέρας των 3 παιδιών δούλευε τότε στο φαναρτζίδικο του πατέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εσωτερικές αναζητήσεις του και η αγάπη για τον Θεό τον όθησαν να παρατήσει τη δουλειά του, να γίνει ιερέας και να μετακομίσουν οικογενειακό στο χωριό του. Σύμφωνα μαρτυρίες κατοίκων, τα πρώτα χρόνια η παπαδιά ασφιχτιούσε με τη ζωή του χωριού. Σύντομα όμως άνοιξε μια παραδοσιακή ταβέρνα και έδινε εκεί όλη την ενέργειά της. Τον δράστη τον γνώρισα τον Μάιο του 2012. Είχαμε συναντηθεί 3-4 φορές μόνο. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο και ένιωθα ότι είχα μια παρέα. Με ζήλευε παθολογικά, μισούσε τον άντρα μου, με πίεζε. Με απειλούσε ότι αν δεν φύγω μαζί του θα κάνει κακό σε μένα και την οικογένειά μου. Τον φοβόμουν πολύ. Ίδιες μαρτυρίες λένε πως 43χρονη είχε το προφίλ της όμορφης πρωτευουσιάνας, που ήταν διαφορετική από τις άλλες γυναίκες του χωριού. Η εμφάνισή της στα δικαστήρια με τον κόκκινο στιθό δεσμό δεν πέρασε απαρατήρητη από κατοίκους και δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο. Στο χωριό που όπως έλεγε η ίδια αγαπούσε τα τελευταία χρόνια άρχισαν να ακούγονται διάφορα για τη ζωή της αλλά και για τη σχέση της με τον παπά. Όμως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγική κατάληξη. Λοιπόν,